Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Bibbidi Bobbidi Tube! Το σημερινό βίντεο είναι οι πρώτες μέρες με το μωρό στο σπίτι. Λοιπόν, τι έγινε αυτή την εβδομάδα? Η Ραφαέλα, εγώ, είχα κανονίσει να κάνω ένα βίντεο με την κολλητή μου στη Θεσσαλονίκη όταν ήμασταν. Αλλά τελικά δεν μας έφτασε ο χρόνος, είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε, είχαμε και το μωρό και δεν το κάναμε. Οπότε για αυτή τη βδομάδα είχα ένα τεράστιο θέμα του τι βίντεο θα ανεβάσω. Ήμουν ανάμεσα σε διάφορα, κανένα δεν με τρέλαινε. Έλεγα άντε θα κάνω ένα από αυτά που σκεφτόμουν για να βγάλω βίντεο για αυτή την εβδομάδα. Και χθες το βράδυ, αργά, πολύ αργά το είδα εγώ το σχόλιο, μπορεί να γίνει και νωρίτερα, βλέπω ότι μια κοπέλα μου έχει σχολιάσει να κάνω βίντεο με τις πρώτες μέρες, τις πρώτες 40 μέρες του μωρού στο σπίτι. Και λέω, ναι, σε ευχαριστώ. Το αυτό σχολείο τώρα δεν ξέρω πού είναι το μεταξύ. Το έψαχνα το πρωί και έχει εξαφανιστεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ευχαριστώ. Αλλά δεν θα μιλήσω για όλες τις πρώτες 40 μέρες, γιατί δεν είναι περίοδος προσαρμογής, νομίζω, και οι 40 μέρες. Θα μιλήσω έτσι για τις πρώτες 1-2 εβδομάδες με το μωρό στο σπίτι, που είναι και η περίοδος προσαρμογής. Αρχικά είμαι σίγουρη ότι πολλοί σας έχουν τρομάξει για αυτές τις πρώτες μέρες με το μωρό στο σπίτι. Εμένα δεν με είχαν τρομάξει πιο πριν, αλλά στην κλινική που όλοι μου λέγανε πρέπει να έχεις βοήθεια, πρέπει να έρθει κάποιος στο σπίτι να μείνει μαζί σου, πρέπει, δεν μπορείς μόνος σου, δεν γίνεται, πρέπει να έχεις κάποιον άλλον, το μωρό θα ξυπνάει, θα κλαίει, θα φωνάζει, θα κατουράει, θα χέζει, θα κάνει, θα ράνει και σε τρελαίνουνε. Και είναι φοβερό mindfuck αυτό το πράγμα με το μωρό και όλο αυτό το πανικό που θα σπείρει. Η αλήθεια είναι θα σπείρει ένα πανικό, αλλά εντάξει δεν χρειάζεται να τρομάζουμε γιατί. Αν ήταν τόσο φοβερό ο πανικός, δεν θα έκανε κανένας παιδιά. Αλλά όπως βλέπετε, όλοι κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε το μωρό στην κοιλιά μας, φανταζόμαστε τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι θα είναι μετά. Από ό,τι έχω δει και σε άλλα βίντεο, γιατί είδα πολλά βιντεάκια χθες με αυτό το θέμα, για να δω περίπου τι λένε και οι άλλες μανούλες, νομίζω ότι έχω επισήμως τον καλύτερο μωρό στον κόσμο. Γιατί εμένα δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά που λέγανε οι υπόλοιπες μανούλες ότι κάνανε τα δικά τους παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ησυχία, πάρα πολύ συνεργάσιμη από την αρχή. Δηλαδή με το που γυρίσαμε σπίτι, άρχισε να κοιμάται το βράδυ 5 ώρες συνεχόμενα, δεν γκρίνιαζε ποτέ, την άφηνα εδώ καθόταν, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά όπως και να έχει, τις πρώτες μέρες στο σπίτι, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όσο και αν δεν θέλουμε άλλον πάνω από το κεφάλι μας, όσο και αν δεν θέλουμε να μας πούνε δεν τα καταφέρνεις, ό,τι και αν είναι, τις πρώτες μέρες στο σπίτι χρειάζεσαι λίγη βοήθεια. Δεν λέω να έρθει άλλος να μπαστακωθεί στο σπίτι σου, γιατί ξέρω ότι καμία δεν το θέλει αυτό. 2 ώρες την ημέρα, 3 ώρες την ημέρα, να έρθει κάποιος να σε βοηθήσει και θα σου πω αμέσως γιατί. Εγώ ήμουνα παντελώς μόνη μου. Έφυγα από την κλινική, με φέρανε στο σπίτι, μου κλείσανε την πόρτα και φύγανε. Και όχι γιατί δεν θέλανε να βοηθήσουνε, γιατί δεν ήθελα εγώ, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ control freak με το σπίτι μου, δεν ήθελα να μένει κανένας εδώ, θα ήμουν από πίσω του όλη την ώρα και θα έτρεχα να του συμμαζεύω ό,τι και αν έκανε. Δεν ήθελα κανένας να μου πλένει τα πιάτα γιατί θεωρούσα ότι τα κοπανάει, γιατί εγώ έχω ένα μηχανισμό αθόρυβο και τα κάνω όλα. Δεν ήθελα κανένας να μου κάνει τις δουλειές γιατί κανένας δεν τις κάνει όπως εγώ. Δεν ήθελα κανένας να κάνει τίποτα με το μωρό μου και τα έκανα όλα μόνη μου. Το καλό πάνω σε αυτό ήταν ότι εγώ στην κλινική είχα κάνει room-in και είχα το μωρό όλη την ώρα. Δεν μου το παίρνανε καθόλου. Ακόμα και όταν μου λέγανε να το πάρουμε να σε ξεκουράσουμε, έλεγα όχι. Γιατί ήξερα ότι θα έρθω στο σπίτι και δεν είμαι μόνη μου. Οπότε έπρεπε να προσαρμοστώ από την αρχή. Και αυτό με έκανε πάρα πολύ καλό. Γιατί ήξερα τους χρόνους του μωρού μου. Ήξερα από την αρχή, από την κλινική, τόση ώρα μπορεί να μείνει μόνο του. Τόση ώρα κάνει για να φάει, ας πούμε. Τόση ώρα. Πάρα πολύ καλό. Αλλά βέβαια όταν έρχεσαι στο σπίτι, τα πράγματα πάντα είναι διαφορετικά. Τι συμβαίνει, καλέ? Χρειάζεσαι βοήθεια. Ποια βοήθεια και αν είναι αυτή, τύπου έλα μια ώρα να μου σιδερώσεις, έλα λίγο να μου βάλεις σκούπα, να μου πλύνεις τα πιάτα, κάτι, γιατί εγώ πραγματικά ζούσα σε έναν πανικό. Πανικό. Δεν είχα καμία βοήθεια, ήμουν όλο μόνο μου. Το σπίτι έχω μάθει να το έχω. Πραγματικά είμαι control freak φοιτήτρια. Ποια άλλη φοιτήτρια το κάνει αυτό, Θεέ μου, σκούπιζα, ξεσκόνιζα και σφουγγάριζα κάθε μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε. Και προσπαθούσα να συνεχίσω να τα κάνω, πράγμα το οποίο δεν γινότανε και μου έκανε πάρα πολύ καλό αυτό που δεν γινότανε, γιατί πλέον έχω γίνει φυσιολογικός άνθρωπος και καθαρίζω το σπίτι μου μία φορά την εβδομάδα όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλά πραγματικά ζούσα έναν πανικό, να πω ότι εγώ δεν έκανα αποκλειστικό θυλασμό ποτέ,
έδινα και συμπλήρωμα και μάλιστα και στις 25 μέρες μου κόπηκε και το γάλα. Κάτι το οποίο αποδείχθηκε πάρα πολύ καλό για μένα και το μωρό μου, γιατί μπορέσαμε να το πάμε πολύ πολύ καλύτερα σε όλα. Στο πρόγραμμά μας, μεταξύ μας, στα πάντα. Και για να εξηγήσω την βοήθεια, γιατί είπα χρειάζεσαι βοήθεια και δεν είπα γιατί, θα σου πω αμέσως γιατί. Γιατί ειδικά άμα θυλάζεσαι, είσαι όλη την ώρα με το στήθος έξω. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά και να το έχεις έξω. Και να είσαι εντυμένη, παιδί μου, να μην θυλάζεις το μωρό εκείνη την ώρα. Καταρχάς πρέπει το στήθος να αναπνέει. Δεν μπορείς να φοράς σουτιέν συνέχεια. Άρα δεν μπορείς να φοράς και επιθέματα συνέχεια. Που σημαίνει ότι με το παραμικρό, που θα κάνει το μωρό σου, το στήθος σου δεν τρέχει. Σκεφτείτε, εγώ που δεν έκανα αποκλειστικό θυλασμό μου συνέβαινε αυτό. Φανταστείτε, μια γυναίκα που κάνει αποκλειστικό θυλασμό, τι θα γίνεται. Εγώ, κυριολεκτικά, περπατούσα στο σπίτι και άφηνα σταγόνες γάλα, όπου πήγαινα. Και ήμουνα τόσο φορτωμένη με πράγματα που δεν μπορούσα να τις φουγκαρίσω κιόλας. Και τη μοναδική μέρα που ήρθε κάποιος να με βοηθήσει, ήταν η κολλητή μου, επειδή εμένα μου άνοιξε ένα ράμα και έπρεπε να πάω στην κλινική να μου το ράψουν, έτσι είπα, να μείνεις μία ώρα με το μωρό, να πάω να μου το ράψουν. Και έρχεται σπίτι, βλέπει το σπίτι σε έναν πανικό και μου λέει: θέλεις να σιδερώσω, ναι, λέω. Θεέ μου, ήταν για μένα αυτό το σίδερο ούτε να το συζητήσω. Ούτε να το συζητήσω. Το κάτι άλλο. Και να με βλέπει να είμαι σε ένα πανικό. Εντάξει, έμενε η παιδίατρος στην κλινική. Κάποιον ξέρει το λόγο μου είπε: το μωρό όποτε κλαίει πεινάει. Και εγώ ήμουν πανικόβλητη, όποτε έτρεχε το μωρό, να το βάλω στο στήθος, να κάνω σκόνη, να κάνω ένα ράνο και ήμουν μονίμως με ένα μπρίκι στο χέρι. Ναι, όχι. Όχι, το μωρό όποτε κλαίει δεν πεινάει. Κλαίει και για άλλους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζεστε βοήθεια. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Μια βοήθεια στο σπίτι για να σας ελαφρύνει, για να μπορέσετε να ασχοληθείτε περισσότερο με το μωρό σας, να δεθείτε και να καταλάβετε το πρόγραμμά του. Ή να του βάλετε εσείς ένα πρόγραμμα, γιατί τα μωρά είναι πολύ εύπλαστα. Εγώ ακούω που λένε κοιμάται τη μέρα και δεν κοιμάται το βράδυ. Η αλήθεια είναι, εντάξει, ο καθένας γονιός, όπως θέλει κάνει με το παιδί του, αλλά εγώ με τη Λίδα, ας πούμε, δεν την άφηνα να κοιμάται την ημέρα. Την ξυπνούσα και παίζαμε. Και κοιμότανε το βράδυ. Από την αρχή γινόταν αυτό. Είχαμε ένα πρόγραμμα, 8 η ώρα πάμε για μπάνιο, 9 η ώρα πάμε για ύπνο. 8.30-9 τέλος πάντων, τι ώρα πάμε για ύπνο. Και εξελίχθηκε πάρα πολύ καλό αυτό για το μωρό. Γιατί δεν έχει γκρίνια, δεν κουράζεται, δεν ταλαιπωρείται, ξέρει το πρόγραμμά του. Οπότε ακόμη μια συμβουλή θα ήταν να προσπαθήσετε, είναι δύσκολο στην αρχή, να προσπαθήσετε να βάλετε ένα πρόγραμμα όσο βγαίνει. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ τυπικοί. Έχω κατά τεφτάρια εδώ πέρα, γιατί θα σημειώσω χθες, δεν είναι. Το δεύτερο για τις πρώτες μέρες με το μωρό. Λοιπόν, οι πρώτες μέρες με το μωρό στο σπίτι είναι περίοδος προσαρμογής, όπως είπαμε. Πώς μείνατε τον πρώτο καιρό που μείνατε με τον σύζυγο, τον σύντροφο, τον φίλο μαζί και ήταν πάλι μια περίοδος προσαρμογής που μπορεί να μην τον αντέχατε, θα θέλω να του σπάσετε το κεφάλι, να μην συμφωνείτε σε τίποτα όμως και να υπήρχαν καυγάδες. Αλλά πόσο κράτησε αυτό, ένα μήνα. Πέρασε τελείως, είσαστε μαζί, κάνατε και παιδιά, εξαιρετικά να σας ζήσουμε. Που σημαίνει ότι και αυτό ήταν μια περίοδος προσαρμογής και με το μωρό είναι μια περίοδος προσαρμογής και θέλει υπομονή και θέλει. Όχι υπομονή. Και υπομονή παρακάτω. Αλλά τώρα θέλει χρόνο με τον εαυτό σου. Το μωρό έρχεται ξαφνικά στο σπίτι σου. Έτσι. Παπ! Ήρθε. Το περιμένεις στην κοιλιά σου, βέβαια, για μήνες θα μου πεις. Ναι, απλά δεν ξέρεις πώς θα είναι όταν έρθει. Άλλο είναι να το έχεις στην κοιλιά σου και άλλο είναι να το έχεις μέσα στο σπίτι, αγκαλιά, γύρω σου. Οπότε έρχεται και ξαφνικά είναι. Όχι με αρνητική έννοια, αλλά πραγματικά έτσι είναι, σαν να σου. Πώς να το πω, σαν να σου κάνει κατάληψη στο χώρο σου, σαν να σου παίρνει χώρο από σένα και ως γυναίκα χρειάζεσαι, και ως άνθρωπος, χρειάζεσαι χρόνο για σένα και αυτό δεν σε κάνει καθόλου κακή μητέρα. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο. Μπορεί να είσαι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο και να θέλεις ένα διάλειμμα. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος δεν θέλει διάλειμμα εκείνες τις μέρες. Εγώ τώρα αν μου πεις, δεν θέλω κανένα διάλειμμα, θέλω όλη τη μέρα να είμαστε έτσι. Αλλά εκείνες τις μέρες είναι οι πρώτες μέρες, δεν το έχεις συνηθίσει το μωρό. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο μόνη σου. Ό,τι και να είναι αυτό. Να πας μια βόλτα έξω. Περπάτα λίγο. Να πας μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Να κάτσεις σε ένα δωμάτιο μόνη σου. Και τι θες να κάνεις, να βαφτείς, να κάνεις τα μαλλιά σου. Γιατί μπορεί να το έχεις και ανάγκη αυτό, δεν ξέρω. Λέω να δεις λίγο τηλεόραση, να δεις μια σειρά. Λίγο χρόνο. Αν και εγώ θα έλεγα καλύτερα χρόνο έξω από το σπίτι. Γιατί θα σας πω εγώ τι μου συνέβη. Που ήμουν κλεισμένη σαν τυραπουζέρι στον πύργο, την πρώτη φορά που βγήκα έξω από το σπίτι. Ήταν αυτή τη φορά με τα ράματα. Καταρχάς,
η πρώτη φορά που θα βγεις έξω από το σπίτι είναι και η πρώτη φορά που θα ξαναβάλεις τα ρούχα σου. Αυτά που φορούσες πριν την εγκυμοσύνη. Έτσι. Τα φοράω λοιπόν εγώ, άλλος άνθρωπος. Καταρχάς, ναι, φοράω τα ρούχα μου. Δεν έχω τεράστια κοιλιά, σου φαίνεται διαφορετικό το σώμα σου. Είναι μια. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Που το έχεις ανάγκη να το κάνεις. Δηλαδή να χτενίσεις τα μαλλιά σου. Που εγώ τα έχω πολύ μοσπιασμένα έτσι στο σπίτι. Να χτενίσεις τα μαλλιά σου, να βαφτείς και να βγεις μια βόλτα. Εγώ θυμάμαι εκείνη τη μέρα με τα ράματα. Βγήκα έξω και όπου υπήρχε βιτρίνα, με κοιτούσα. Καταρχάς, κοιτούσα τον εαυτό μου χωρίς κοιλιά. Μου ήταν πολύ περίεργο. Κοιτούσα τον εαυτό μου βαμμένη, φτιαγμένη και περπατούσα μόνη μου έξω. Λοιπόν, για κάποιο λόγο που δεν θα μάθω ποτέ, η κάμερα μου κλείνει μόνη της. Οπότε, τέλεια. Δεν ξέρω τι έχω πει. Νομίζω είχα μείνει εκεί με τον χρόνο για τον εαυτό σου. Και ότι γενικότερα είναι απαραίτητος και ότι δεν σε κάνει κακή μητέρα το να θέλεις χρόνο με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω τώρα αυτά να τα έχω ξαναπεί. Γιατί είπα, έκλεισε η κάμερα, μπορεί να τα ξαναλέω. Τέλεια. Ναι, και γενικά, επειδή είναι μια περίοδος προσαρμογής, χρειάζεται να επιστρέφεις λίγο και στο μόνη σου, να παίρνεις το χρόνο σου. Τώρα αυτό, ναι, θα βγει και καλό, γιατί έκλεισε η κάμερα. Ένα δράμα ζω. Το επόμενο είναι ο βραδινός ύπνος. Ο οποίος βραδινός ύπνος είναι ένα δράμα. Όπως ακριβώς το ακούτε. Χωρίς να θέλω να σας τρομάξω, θα περάσει. Είναι για πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν μωρά που ξυπνάνε μισή ώρα. Υπάρχουν μωρά που δεν κοιμούνται καθόλου το βράδυ. Υπάρχουν μωρά που κοιμούνται μία ώρα, δύο και ξυπνάνε. Υπάρχουν μωρά που κοιμούνται όλη τη νύχτα. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή, γιατί από την αρχή η Λίδα μου κοιμότανε, όχι όλη τη νύχτα, τώρα πλέον κοιμάται όλη τη νύχτα, κοιμάται 8 με 9 ώρες. Και είμαι 2 μηνών, άρα αρχή είναι ακόμα. Απλά θέλω να πω τις πρώτες μέρες κοιμότανε 4 ώρες, 5 ώρες. Οπότε κοιμότανε αρκετά. Όμως. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι καταρχάς δεν έχεις συνηθίσει να ξυπνάς μέσα στη νύχτα και μέσα στον ύπνο σου να κάνεις πράγματα. Να σηκώνεσαι να βάλεις τον μπρίκι στη φωτιά, να κάνεις γάλα σε σκόνη, να κάνεις να ρέψεις, ακόμα και αν θυλάζεις. Να σηκώνεσαι να θυλάζεις το μωρό, όπως το έχεις έτσι, σε παίρνει ο ύπνος, κάνεις έτσι, τρομάζεις, ξυπνάς, δεν ξέρεις αν έχεις το μωρό στην αγκαλιά σου, αν το έχεις βάλει στην κούνια. Πού είναι το μωρό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δράμα, ένα μαρτύριο το να ξυπνάς μέσα στη νύχτα. Και θέλει. Υπομονή, τεράστια υπομονή. Πραγματικά, και ένα tip που θα πω για εσάς που δίνετε γάλα σε σκόνη, μην μου έχετε το μπρικάκι και πάτε να μου κάνετε το γάλα εκείνη την ώρα, 3 τα ξημερώματα, 4 τα ξημερώματα, ή το μωρό θα αρχίσει να τσιρίζει, θα πάθετε κι εσείς κρίση πανικού, θα πάθετε και αυτό κρίση πανικού, και θα γίνει ένας πανικός και ένας χαμός γενικότερα. Οπότε πάρτε έναν θερμό, κάτι που η Ραφαέλα, η υποφαινόμενη, δεν έκανε. Όχι. Γιατί δεν το σκέφτηκε, όταν όμως άρχισε να τα βρίσκει σκούρα, όχι σκούρα, κατάμαυρα πίσω, πήρα ένα θερμό και τώρα ησύχασα. Έχω το νεράκι βρασμένο, σε 3 λεπτά κάνω το γαλατάκι, το πίνει το μωρό, ξανακοιμάται, συνεχίζουμε ωραία το βράδυ μας. Το μωρό, το βράδυ, μπορεί να κλαίει χωρίς κανέναν προφανή λόγο για εσάς. Γι' αυτό σίγουρα θα υπάρχει ένας λόγος, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά θα κλαίει χωρίς κανέναν προφανή λόγο. Θα είναι αλλαγμένο, μπορεί να είναι ταϊσμένο, μπορεί να έχει κοιμηθεί κιόλας και απλά να κλαίει. Ένα δράμα. Θυμάμαι, στην αρχή κάνεις υπομονή, όσοι μπορείς. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι δεν το έχεις συνηθίσει αυτό. Δεν έχεις συνηθίσει αυτή την κατάσταση να συμβαίνει. Και κάποια στιγμή θα σου βαρέσεις τα νεύρα. Επίσης αυτό δεν σε κάνει κακή μητέρα, είναι περίοδος προσαρμογής, έχεις κάθε δικαίωμα να νευριάζεις, να θυμώνεις, να κλαις. Οι ορμόνες σου από εκεί που ήταν εδώ, πάνε εδώ, έχεις δικαίωμα να κάνεις τα πάντα. Οπότε ναι, κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σου βαρέσει τα νεύρα. Φυσικά δεν ξεσπάς πάνω στο μωρό, εννοείται. Εγώ θυμάμαι όμως ότι ξυπνούσαμε στη νύχτα, το είχα ταΐσει, το είχα αλλάξει, έπρεπε να κοιμάται, δεν κοιμόταν, τσίριζε, χτυπιόταν και καθόμουν έτσι και έλεγα: γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί μου το κάνεις αυτό. Από μέσα μου το έλεγα αυτό. Αλλά το έλεγα. Καταλαβαίνετε το δράμα. Εν πάση περιπτώσει, περνάνε όλα, μην ανησυχείτε, κάντε υπομονή. Εγώ να σας πω τι έκανα. Κάθε πρωί που ξυπνούσα, ξύπνησα και έλεγα, δεν θα ξανανευριάσεις με το μωρό. Είναι μωρό. Δεν θα ξαναπελπιστείς, είναι μια περίοδος που θα περάσει. Το σκεφτόμουν όλη τη μέρα. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ σύντομα δεν μου έκανε αίσθηση. Ξέρετε γιατί ταραζόμαστε και νευριάζουμε και τρομάζουμε, γιατί αυτό το κλάμα. Εμένα με έπιανε ταχυκαρδία που άκουγα το κλάμα. Όσο και αν θέλεις να πεις εντάξει μωρό είναι, δεν το λες. Σε αγχώνει και το καταλαβαίνω. Απλά όλη την μέρα το σκεφτόμουν, το επεξεργαζόμουν, ήξερα ότι θα γίνει αυτό το βράδυ, το συνήθισα. Μετά
έκλαιγε, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Την έπαιρνα αγκαλιά και έλεγα: η μαμά προσπαθεί να σε ηρεμήσει. Η μαμά προσπαθεί να σε βοηθήσει. Την κουνούσα, την έκανα να κοιμηθεί. Ή ακόμη και ετοίμαζα το γάλα της, ενώ έκλαιγε, ενώ πριν. Δεν μπορούσα να ετοιμάσω το γάλα της ενώ έκλαιγε. Πάθαινα πανικό. Οπότε θέλει πάρα πολύ υπομονή και πάρα πολύ, πώς να το πω, σκέψη με τον εαυτό σου. Να σκέφτεσαι ότι θα γίνει αυτό, δεν πρέπει να αντιδράσω έτσι, πρέπει να αντιδράσω έτσι. Υπομονή. Είναι μωράκια. Δεν ξέρουν. Ήταν μέσα σε μια κοιλιά, ένα σκοτάδι και ένα νερό και κολυμπούσανε και ξαφνικά βγήκανε σε έναν κόσμο με ανθρώπους άγνωστους, γιατί πέρα από τη μαμά τους όλοι οι άλλοι είναι άγνωστοι και ακόμα και η μαμά τους δεν ξέρουν ότι είναι η μαμά τους, γιατί νομίζουν ότι είναι τα ίδια. Τα μωρά μέχρι 5 μηνών δεν καταλαβαίνουν ότι η μαμά είναι άλλος άνθρωπος. Τα χέρια της μαμάς είναι δικά τους, το πρόσωπο της μαμάς είναι δικό τους. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένα και θέλει πάρα πολύ υπομονή. Είναι μωράκια. Είναι μία φάση που θα περάσει. Αυτό να σκέφτεστε. Το επόμενο είναι οι επισκέψεις. Οι επισκέψεις στο σπίτι. Όλοι, τι χαρά, τι ωραία, θα θέλουν να έρθουν το μωρό. Λες και είναι μασκότ, λες και είναι αξιοθέατο. Θα γίνεται ένας πανικός άμα δεν βάλετε όρια, κάτι που δεν έκανα εγώ και κατέληξα να πάω στο νοσοκομείο γιατί το μωρό κάτι κόλλησε, Οκτώβριος μήνας, Σεπτέμβριος τι ήταν, από όπου αυτούς που ερχόταν στο σπίτι τσούρμα, τόσο τσούρμα που τους έβαζα πρόγραμμα, ότι ξέρεις το πρωί θα έρθει αυτός, το μεσημέρι αυτός, σε βουλεύει κατά τις 6 το απόγευμα, έτσι ήμουνα, πραγματικά, όχι. Οι επισκέπτες μπορούν να περιμένουν και να σου πω και κάτι, επισκέψεις δεν χρειάζεται να γίνουν και ποτέ. Θα αρχίσεις να βγαίνεις έξω με το μωρό, θα πάτε για ένα καφέ, θα δούμε το μωράκι, θα σου φέρουν το δωράκι σου, θα πάρεις και εσύ μια ανάσα έξω από το σπίτι και όλα καλά. Δεν χρειάζεται να έρχεται όλο το σόι, όλοι οι φίλοι, όλη η Σάρα Κιμάρα στο σπίτι. Και δεν το λέω με κακή έννοια. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ για όλους αυτούς που με στήριξαν, για όλους αυτούς που ήρθαν να δουν το μωρό μου, για όλους όσους μας πήραν δώρα που έχουμε πραγματικά δώρα μέχρι 3 χρονών πράγματα. Δεν θα αγοράσω τίποτα μέχρι 3 χρονών πραγματικά. Αλλά όχι επισκέψεις στο σπίτι. Και ξέρω ότι μπορεί εσύ ως μαμά να το έχεις ανάγκη, γιατί και εγώ είχα ανάγκη να έρθει κάποιος να πω μια κουβέντα. Αλλά το μωρό, δεν κάνει να έρχεται μωρό σε επαφή με κόσμο. Κατάλαβες? Ναι, και επίσης, ακόμα και αν αυτοί επιμένουν και έρχεται σε δύσκολη θέση, να λες όχι, τώρα θα μου πεις, το λες εσύ αυτό. Το λέω εγώ που δεν έλεγα όχι, αλλά είπα εγώ, πήγα στο νοσοκομείο γιατί η Λίνα ανέβασε πυρετό. Γιατί κάτι κόλλησε. Τελικά δεν ήταν τίποτα. Και εγώ είχα κόλληση, είχα το λαιμό μου, μάλλον εγώ την κόλλησα, αλλά και εμένα κάποιος με κόλλησε από αυτούς που ερχόντουσαν. Δεν ήταν τίποτα, πέρασε ένα μέρα, αλλά θα μπορούσαμε να μην το έχουμε ζήσει και αυτό. Γιατί όταν έχεις μωρό 30 ημερών και πας στο νοσοκομείο, είναι ένα άγχος, είναι κάτι τρομακτικό. Οπότε περιορίστε τις επισκέψεις, βάλτε τους όλους να έρθουν μετά. Μετά, ή να βγείτε έξω για ένα καφεδάκι, να πάρετε και τον αέρα σας. Και τώρα πάμε στο επόμενο, που είναι η βόλτα με το μωρό. Σχετικά με αυτή τη βόλτα λοιπόν, που όλοι μας λένε η λεχόνα πρέπει να μένει σπίτι 40 μέρες, το μωρό πρέπει να μένει σπίτι 40 μέρες, να μην βγει από το σπίτι χωρίς να πάρει την ευχή, να μην το πιάσουν, να μην το κοιτάξουν, να μην το ματιάσουν, να μην κολλήσει τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Ούτε το μωρό, ούτε η λεχόνα. Εμείς πήγαμε στην παιδίατρο την 7η μέρα που είναι το ραντεβού το πρώτο και μας λέει: ωραία μέρα, έχει πηγαίνει και για ένα καφέ. Λέω: τι μπορούμε να βγούμε από τώρα για καφέ, λέω, και που ήρθαμε εδώ, λέω: εγώ νόμιζα θα έρθετε στο σπίτι. Μου λέει: κοίταξε να δεις κορίτσι μου, έξω, στον καθαρό αέρα, στον ήλιο, στη φύση, να βγαίνετε όσο θέλετε. Και όσο έχει ακόμα ήλιο, γιατί εγώ γέννησα Σεπτέμβριο, θα χειμώνιαζε, άσχετα που δεν έχει χειμωνιάσει ακόμα. Όσο έχει ήλιο, να βγαίνετε να βλέπει ο ήλιος το παιδί. Δεν παθαίνει τίποτα στον καθαρό αέρα. Σε κλειστό χώρο να μην μπαίνετε μέσα, μου λέει. Που σε κλειστό χώρο με πολύ κόσμο. Καφετέρειες, εμπορικά, μαγαζιά, σε τέτοια. Βγείτε έξω, πιείτε το καφέ σας, πάρε μια ανάσα, κάντε μια βόλτα μαζί. Δες μια φίλη σου, μόνο να μην έρχονται πολύ σε επαφή με το μωρό, να μην χτυπάει το χνότο του ξένου, το χνότο του μωρού. Και βγείτε έξω όσο θέλετε και όσο έχει καλό καιρό. Και αυτό το πω και εγώ σε εσάς. Βγείτε έξω όσο θέλετε. Δεν παθαίνει το μωρό από έξω από τον αέρα. Τίποτα. Ούτε θα κρυώσει. Χειμώνας δεν θα το ντύσει. Δεν θα το βγάλετε με το κοντομάνικο. Προφανώς δεν κρυώνει.
Άμα είναι συνηθισμένο σε κάτι τέτοιο, δεν λέω να το έχετε κλεισμένο στο σπίτι με full καλοριφέρ τρεις μήνες ή δεν κάνω να το βγάλετε μια μέρα έξω με στο πεταχύμωνο, έτσι θα κρυώσει προφανώς. Αλλά άμα έχει συνηθίσει το μωρό να βγαίνει έξω, δεν παθαίνει τίποτα. Ούτε χειμώνα, ούτε καλοκαίρι. Ούτε ζεσταίνεται, ούτε κρυώνει. Θα το ντύσετε στις κατάλληλες και θα είναι μια χαρά. Να βγείτε έξω με το μωράκι σας, να πάρετε μια ανάσα κι εσείς, να δει και αυτό ένα άλλο περιβάλλον. Γιατί με στο σπίτι τι βλέπει, τέσσερις τείχους. Εμείς οπότε βγαίνουμε έξω, που βγαίνουμε και πάρα πολύ συχνά, η Λίδα κοιτάει τον ουρανό και τα δέντρα, λες και βλέπει άλλο πλανήτη. Και βγαίνουμε και πολύ συχνά. Τους κάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά να βγαίνουν έξω. Και όσον αφορά την πρώτη βόλτα, ξέρω ότι είναι κάτι πάρα πολύ αγχωτικό. Εγώ την πρώτη φορά που βγήκα από το σπίτι με το καρότσι, έτρεμε το φιλοκάρδι μου πραγματικά. Είχα τρομερό άγχος. Είναι κάτι που προφανώς δεν έχεις να κάνεις στη ζωή σου. Και σου είναι ξένο, ανησυχείς το ένα και το άλλο. Θα σου πω εγώ, θα πάρεις μαζί σου. Αν θυλάζεις, δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο την ποδίτσα και το θυλάζεις. Αν δεν θυλάζεις, θα πάρεις μαζί σου ένα θερμό με νεράκι, ένα πιμπερό τη σκόνη, θα πεινάς το μωράκι, θα το ταΐσεις, θα έχεις μαζί σου την πανούλα, το άμαλυρο θα το αλλάξεις και είναι όλα μία χαρά. Δεν χρειάζεται περιβολές, δεν χρειάζονται τρελά πράγματα. Και το τελευταίο είναι ο χρόνος που περνάς με το μωρό ως μανούλα. Έχεις τεράστια ανάγκη να δεθείς με αυτό το ανθρωπάκι που έχεις δημιουργήσει εσύ, που το λατρεύεις, που εγώ προσωπικά το πρώτο καιρό την κοιτούσα και με έπαιρναν τα κλάματα. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι, ακόμα δεν μπορώ, θα κλάψω. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι αυτό το μωρό, αυτό το πλάσμα, το έφτιαξα εγώ. Ήταν 9 μήνες μέσα στην κοιλιά μου, τώρα είναι εδώ, είναι δικό μου. Γενικά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τίποτα. Την κοιτούσα και έκλαιγα. Πραγματικά. Και αυτό που θα πω είναι ότι ως μαμά χρειάζεσαι όχι πολύ, όχι πάρα πολύ απεριόριστο χρόνο με το μωρό σου, να κάθεσαι στα αγκαλιά, να το μυρίζεις, να το φυλάς, να το ζουλάς, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτά που λένε, ότι το μωρό θα κακομάθει, θα δίνει αγκαλιά. Εγώ σας πληροφορώ ότι με τη Λίδα, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας είμαστε αγκαλιά. Δηλαδή όταν δεν έχω δουλειές, όταν δεν έχω κάτι να κάνω, είμαστε αγκαλιά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Αλλά άμα την αφήσω, τώρα που την έχω δίπλα μου και δεν την έχω αγκαλιά και κάθομαι και μιλάω στην κάμερα, τη Λίδα την έχει πάρει ο ύπνος, στην αρχή έπαιζε, τώρα την πήρε ο ύπνος. Άμα θέλω να κάνω δουλειές θα την αφήσω και θα κάνω όλες μου τις δουλειές και θα παίζει με τα παιχνίδια της. Δεν κακομαθαίνουν έτσι τα μωρά. Τα μωρά έχουν ανάγκη να είναι αγκαλιά με τη μαμά τους, όπως και η μαμά έχει ανάγκη να είναι αγκαλιά με το μωρό. Και το τελευταίο που θα πω, νομίζω πριν είπα το τελευταίο, τώρα είναι το τελευταίο, είναι χαρούμενη μαμά, χαρούμενο μωρό. Να μην καταπιέζεστε, να μην καταβάλλετε υπερβολική προσπάθεια, να μην κουράζεστε, να μην προσπαθείτε να τα έχετε όλα τέλεια. Τι θέλεις να κάνεις σήμερα? Θέλεις να πάρεις το μωρό και να κάτσεις όλη μέρα στον καναπέ και ας είναι το σπίτι βομβαρδισμένο? Ας είναι, μη σε νοιάζει. Ποιος σου πει το σπίτι βομβαρδισμένο? Κανένας. Είσαι μαμά, έχεις νεογέννητο, έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι σε κάνει χαρούμενη, γιατί το να είναι χαρούμενη η μαμά θα είναι ένα χαρούμενο μωρό. Εμένα η Λίδα όλη την ημέρα γελάει. Είναι 2 μηνών και ξεκαρδίζεται πραγματικά. Κάνει έτσι, κάνει και γελάει το παιδί. Γιατί εγώ είμαι ήρεμη, είμαι χαρούμενη, έχω τα πάντα, τα πάντα. Γιατί έχω χτίσει ένα περιβάλλον γύρω μας πάρα πολύ ευνοϊκό. Γιατί σταμάτησα να είμαι control freak με το σπίτι, που είμαι με το ξεσκονό πάνω μέρα νύχτα φοιτήτρια, αν είναι δυνατόν. Και καθαρίζω στον άνθρωπο μία φορά την εβδομάδα. Γιατί μπορεί να έχω μία στιγμή σιδέρωτα, αλλά να πω όχι, δεν μπορώ να το κάνω σήμερα. Και να το κάνω μετά από 2 μέρες, δεν παθαίνουν τίποτα τα σιδέρωτα. Απολύτως. Θα συνδεθούν, θα αποστηρωθούν πάλι. Μην κουράζεσαι, μην κάνεις υπερπροσπάθεια και γενικά βάλε παροπίδες. Μην ακούς κανέναν άλλον, εσύ ξέρεις, εσύ είσαι η μαμά, εσύ αποφασίζεις. Το κάθε μωρό καταρχάς είναι διαφορετικό. Είναι μωρά που πραγματικά όντως οι γυναίκες δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι, γιατί μπορεί να χαίζονται, να κατουράνε, να λερώνονται, να πεινάνε 200 φορές την ημέρα. Και είναι και μωρά σαν τη Λίδα που έχει ένα σταθερό πρόγραμμα, που πραγματικά η Λίδα από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα κάνει κακά μια φορά την ημέρα. Ωραιότατα! Οπότε, εσύ ξέρεις το μωρό σου, το κάθε μωρό είναι διαφορετικό. Εσύ ως μαμά ξέρεις τις ανάγκες σου με το παιδί σου, εσύ θα τα κάνεις όλα σωστά. Καμία μαμά δεν κάνει λάθη, ξέρει το καλύτερο με το μωρό της. Δεν υπάρχει μαμά που να θέλει το κακό, ούτε το δικό της ούτε το παιδιού. Οπότε, αυτά είχα να πω εγώ σε αυτό το βίντεο και για να ανακεφαλαιώσουμε είναι να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου, είναι περίοδος προσαρμογής, τον έχεις ανάγκη, να ζητάς βοήθεια, να μην ντρέπεσαι.
να σου σιδερώσουν, να σου καθαρίσουν, να σου μαγειρέψουν. Ό,τι, ό,τι, ό,τι. Και μην προσπαθείς να έχεις το σπίτι στην εντέλεια. Το μωρό το νεογέννητο το χρειάζεται τη μαμά του. Το σπίτι δεν σε χρειάζεται, τύχη είναι ντουβάρια πατώματα. Όχι. Το επόμενο, να έχεις υπομονή. Πάρα πάρα πολύ υπομονή, να σκέφτεσαι, είναι μωράκι. Είναι σε έναν ξένο κόσμο, δεν ξέρει τι του γίνεται, είναι μια περίοδος που θα περάσει, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εμείς είμαστε μεγάλοι, εμείς τι κάνουμε την υπομονή. Το μωράκι δεν ξέρει. Αλλά τι άλλο είπα? Α, ναι, έξω, να βγαίνετε έξω να παίρνετε τον αέρα σας. Ο αέρας δεν κάνει κακό καθόλου, ούτε το κρύο, ούτε η ζέστη. Θα ντύσεις το μωράκι σου, θα βγεις έξω, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να βγαίνετε έξω να παίρνετε αέρα. Μετά είναι οι επισκέψεις, τις περιορίζουμε. Δεν θα δούμε όλους τους γνωστούς και τους φίλους την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη που θα γεννηθεί το μωρό. Το μωρό εδώ θα είναι για πάντα, δεν θα φύγει. Θα το δούμε αργότερα. Και το τελευταίο είναι χαρούμενη μαμά, χαρούμενο μωρό. Να κάνετε ό,τι σας κάνει χαρούμενη, να είστε μέσα σας ήρεμοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και θα είναι το ίδιο και το μωράκι σας. Και δεν χρειάζεται καθόλου άγχος, με τον καιρό θα το μάθετε, θα σας μάθει, θα βάλετε το πρόγραμμά σας, θα συνηθίσετε ο ένας το άλλο και θα περνάτε υπέροχα. Εγώ αυτή τη στιγμή Λίδα είναι 2,5 μηνών, περνάω εξαιρετικά, έχουμε σταθερό πρόγραμμα, έχουμε μάθει μια την άλλη. Παρότι είμαι μόνη μου, ορίστε, εγώ είμαι μόνη μου, δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Πόσο μάλλον για μια γυναίκα που είναι με τον σύντροφό της. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δυσκολία. Όλα είναι στη φύση, είναι φυσικά. Οπότε όλα θα γίνουν. Αυτό είναι το βίντεο για αυτή την εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το ζητήσατε εσείς. Ό,τι άλλο βίντεο θέλετε να μου τα ζητάτε και εγώ θα μπορώ, θα δω, θα βλέπω. Θα βλέπω πώς θα μπορώ να τα κάνω και αν θα μπορώ. Χαίρομαι πάρα πολύ να μου ζητάτε πράγματα. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, την επόμενη Τετάρτη.